Το ότι δεν γυρίζει μπάλα με υπομονή στην επίθεση, το ότι δεν βρίσκονται κατάλληλες επιλογές, το ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ περνάνε πολύ εύκολα την μπάλα μας στο καλάθι. Όπως καταλαβαίνετε, και ενώ έχουν τώρα καλάθι και πάλι από τον Πρίντεζη, όπως καταλαβαίνετε, πολλά τα παράπονα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτό το πλέον έκλειγμα. Εδώ ο Μπόγκρης ήθελε να κερδίσει την κατοχή ρίχνοντας την μπάλα πάνω στο σώμα του Μπέκετς που όμως δεν έπεσε. 20-29. Πρίντεζης με το Μαργαρίτη, ωραία κίνηση του Πρίντεζη με ταμπλό, 22. Να και πάλι η ζώνη του ΠΑΟΚ, στο κενό ο Πρίντεζης με το ένα χέρι, σκοράρει και απαντάει αμέσως, 28-33. Θα πάμε στο Γιάννη Νάντη. Πρίντεζης ποστάρει και πάλι, με το Δέδα τώρα, υπάρχει στην Καρίνα στην πλευρά, αμέσως η εκτέλεση από τον Περβέρογλου, στο σίδερο, επιθετικό rebound του Πρίντεζη και κάρφωμα. 30-34, Γιάννης Νάντου. Να προσθέσουμε ότι στο μικρός από το αριστερό χέρι να κάνει τρίπλα και να σουτάρει με το δεξί. 32-36, Πρίντεζης, Μάντζαρης, Λο, χωρίς άμυνα, για τρεις. Δεν θα σκοράρει, ο Πρίντεζης όμως είναι πανταχού παρόν. Είπαμε ότι είναι όλος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε και αυτό το επιθετικό rebound. Δύο εύκολοι πόντοι για τον Ολυμπιακό, 34-36, ο Πρίντεζης στους 17. Έχει καλή προπονητή στην Ελλάδα, δηλαδή είναι σημαντικό ότι μου αρέσει να δουλεύει πάνω σε δυναμία του παίκτη. Δεν μένει δηλαδή στην ομαδική, η οποία είναι στην ομαδική άμυνα. Πρίντεζης για τρεις.